Μπορεί να έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που θεωρητικά ολοκληρώθηκε η κατασκευή του μεγάλου χώρου, ωστόσο αυτό επισήμως δεν έχει παραδοθεί, με το όλο ζήτημα της πιστοποίησης να είναι αυτό που απασχολεί. Λόγω αυτό στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα βρίσκονται Γερμανοί τεχνικοί προκειμένου να προχωρήσουν στην σχετική πιστοποίηση. Για το Μέγαρο Χορού έχουμε ένα καλό νέο, είναι οι Γερμανοί σήμερα εδώ, ξεκινούν την πιστοποίηση ότι είναι όλα ok, θα μας έχουν δώσει και το σχετικό έγγραφο μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Σύντομα πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και κλείνουμε το θέμα της κατασκευής του Μεγάρου Χορού και ανοίγει το κεφάλαιο, το οποίο θα κλείσουμε και αυτό πολύ σύντομα, για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει το Μέγαρο Χορού. Όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα, ο κύριος Νίκα σημείωσε. Αυτό, όλα αυτά θα έχουν, για τον τρόπο λειτουργίας, θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι. Για την πιστοποίηση και το κλείσιμο των εργασιών, πιστεύω μέσα στον Απρίλιο θα έχουν ολοκληρωθεί σχετικές διαδικασίες. Όσον αφορά την λειτουργία αυτή καθεαυτή του Μεγάρου Χορού, ο Δήμαρχος Καλαμάτας παρέμεψε στην σχετική μελέτη που έχει γίνει μέσα από την Planet και η οποία έχει παρουσιαστεί στην Καλαμάτα. Είμαι αισιόδοξος γιατί με ενέργειες του Μακαρίτου του Τουρκολιά, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας, είχε πληρωθεί μία μελέτη στην εταιρεία Planet, η οποία μας λέει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουμε το Μέγαρο Χορού. Θα λειτουργήσει με τρόπο ανάλογο που έχουν οι μεγάλες σκηνές των Αθηνών, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, η εμπειρία που έχουμε από το Μέγαρο Μουσικής, από το Νιάρχο, από τον Ωνάση, υπάρχουν αντίστοιχες σκηνές. Κάπως αντίστοιχα θα λειτουργήσουμε και εμείς. Με κριτήρια οπωσδήποτε ιδιωτικο-οικονομικά. Θα αναλάβει καλλιτεχνικός διευθυντής με κύριο έργο την οικονομική αυτοδυναμία κατά το δυνατόν του Μεγάρου Χορού. Είναι προφανές ότι δεν θα μπορεί ο καθένας να πηγαίνει εκεί να το ανοίγει και να κάνει εκδηλώσεις. Θα υπάρχουν προδιαγραφές, διότι δεν αντέχει το Ταμείο του Δήμου να σηκώσει τη λειτουργία άλλης μιας σκηνής. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο.